Θεού, ο δούλος του Θεού, Γεώργιος. Μπερδευόντουσαν οι κουμπάρες στα καλώδια. Ιστορικές στιγμές. Απ' την άλλη, Έλλη Κοκκίνου, που είναι και 5 μηνών έγκυος, άφησε τις κάμερες και τους φωτογράφους σε απόσταση ασφαλείας. Είδε τι έγινε στο γάμο της Πέγγης και δεν το τόλμησε. Για το τέλος αφήσαμε μια δικιά μας ευχή. Θα θέλαμε να μην δούμε το 2000. Μάλλον μεταξύ τους, αλλά είναι ωραίο παιχνιδάκι αυτό, ναι. Να είναι λοιπόν γεροί και δυνατοί, που είναι το κυριότερο. Να κάνουν όμορφες εκπομπές, να έχουν το χιούμορ που έχουν. Είναι πολύ ωραία η παρουσιάστρια και ο παρουσιαστής, αλλά με την παρουσιάστρια έτσι έχουμε ένα κολληματάκι. Η εκπομπή σας μου αρέσει πάρα πολύ. Πολλά βράδια Σαββάτου, όταν δεν βγαίνω έξω, σας παρακολουθώ. Όχι μόνο γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη, αλλά και γιατί είναι μια πολύ καλοδουλεμένη εκπομπή, με καταπληκτικό μοντάζ, με ωραίες εικόνες. Η ευχή μου είναι να έχετε άλλη μια επιτυχημένη και δημιουργική χρονιά, να δίνει πάντα στυλ και ωραία άποψη και εικόνα. Πολλά καυτά θέματα. Και όλοι εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίζουμε, γιατί σας αγαπάμε. Να είστε καλά, να κάνετε λαμπερές εκπομπές όμορφες και να μας κάνετε πάντα να περιμένουμε με αγωνία να σας δούμε. Να συνεχίσετε να αγαπάτε και να το κάνετε με κέφι αυτό που κάνετε, γιατί εμείς αυτό εισπράττουμε όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα της δουλειάς σας. Και να είστε τόσο όμορφοι και φάτοι και καλοί σε αυτό που κάνετε. Να πάτε ακόμη καλύτερα που σκίζετε φέτος και πέρυσι. Έχετε την καλύτερη εκπομπή, τη ζηλεύω. Να τα εκατοστήσει, ό,τι σημαίνει το 100, είναι. Η τηλεόραση έχει δικά της συστήματα μετρήσεων. Είναι μια ακόμη πετυχημένη και δημιουργική χρονιά. Καλή χρονιά στην εκπομπή σας και να έχετε επιτυχίες. Πες το με δικά σου λόγια. Εύχομαι υγεία και ευτυχία. Τίποτα, μόνο υγεία. Πρώτα απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα. Εντάξει. Και ασφάλιση. Υγεία και ασφάλιση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, όλους σας.